τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, βουλευτή Ηρακλείου, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας μέρα. Και αυτό που... Όλους, καλή σας μέρα. Και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι αν όλα αυτά που είδαμε προχθές το βράδυ στη Βουλή είναι μία πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει όταν θα βρεθούμε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανένας δεν είναι χαρούμενος, τουλάχιστον ο πλάος της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό το επίπεδο, ούτε για αυτή την κουβέντα. Αλλά εδώ σημαίνει το εξής. Όταν προκαλείσαι και μάλιστα με ένταση και με επαναλαμβανόμενο ρυθμό, κάποια στιγμή θα απαντήσεις. Ναι. Κάποια στιγμή θα απαντήσεις. Και χθες, λοιπόν, προχθές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε καθαρά και συγκεκριμένα. Ναι. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση προκλήθηκε στη Βουλή για ψήφο, για αμφισβήτηση και για δυσπιστία στο πρόσωπο του κυρίου Πολάκη. Ναι. Για την πολιτική του συμπεριφορά, για την πολιτική του στάση, για τον τρόπο που πολιτεύεται και που διαχειρίζεται και που αντιλαμβάνεται την εξουσία την οποία έχει στα χέρια του και που το έχει εμπιστευτεί ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έβρεσε ότι η δυσπιστία στο πρόσωπο του Πολάκη αφορά ολόκληρη την κυβέρνηση και το μετέτρεψε σε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτά για να τα ξεχνάμε. Από τη μια και από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας θεώρησε σωστό να ανοίξει μια συζήτηση φως της ύλης και να δώσει ένα πακέτο μέτρων προσπαθώντας να εξαγοράσει ψήφους 17-18 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι. Και βεβαίως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι που ο κύριος Τσίπρας είχε αποκρύψει χλιδάτες διακοπές μερικές ημέρες μετά, μετά τα συμβάντα στο Μάτι και με τους 102 νεκρούς, που δεν βρήκε χρόνο να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο, να δει ένα άρρωστο, ένα έτοιμο θάνατο, μια οικογένεια δηλαδή που ήταν, είχε λυγίσει από όλα αυτά που είχαν συμβεί σε μέλη της οικογένειάς τους ή, ή στην περιουσία τους, οτιδήποτε, ή σε συγγενή κάποιους πρόσωπα. Απέναντίας βρήκε το χρόνο να πάει να κάνει διακοπές σε χλιδάτα κότερα, με πουρα και με, άλλες εικόνες που ομολογουμένως σόκαραν την κοινωνία, όταν ο ίδιος επέλεγε να έχει μια ρητορική αντικαπιταλιστική και με μύδρους κατά των πλουσίων. Όλα αυτά είναι αστιότητες τα οποία βεβαίως κάποια στιγμή μπαίνουν στο τραπέζι και ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Και να σου πω και κάτι, κύριε Αργυράκη. Εδώ ξεκαθαρίσαμε το εξής. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό. Το επαναλαμβάνω και εγώ τώρα. Όλοι κρινόμαστε επί ίσης όρης. Και οι πρωθυπουργοί και αυτοί των κομμάτων. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ, κύριε Τσίπρα, είσαι κατά δήλωσή σου αριστερός, είσαι στο απειρόβλητο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο αριστερός πρωθυπουργός μπορεί να κάνει χρυδάτες διακοπές με πουράκλες, να κάνει όπως λέμε κοινός ζωάρα, αλλά από την άλλη επειδή είναι αριστερός δεν μπορεί κανένα να του μιλάει, να αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό με την οικογένειά του. Δεν μπορεί δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να καταφέρεται κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και να βάζει μέσα συζητήσεις και δηλώσεις για την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ίδια στιγμή να μην επιτρέπεται να γίνεται συζήτηση για τη στάση, τη συμπεριφορά, τον τρόπο, τη σχέση πατέρα και θείου Τσίπρα την περίοδο της Χούντας. Και δεν λέω τίποτα παραπάνω από αυτά που έχει δηλώσει σε παλιότερο χρόνο ο Φίβος Ιωαννίδης, άμεσα εμπλεκόμενος. Λοιπόν, όλοι θα πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα που πληρώνουν. Άμεσα εμπλεκόμενο, μισό λεπτό, μην παρεξηγηθεί και ο Φίβος. Άμεσα εμπλεκόμενος με την έννοια της αντιστασιακής δράσης. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Προσέχω. Όχι, το διευκρινίζω. Όχι, προσέχω. Δεν υπάρχει σεβασμός στο πρόσωπο του κυρίου Ανίδη, ο οποίος είναι γνωστός. Ήταν στην ομάδα 10, μια αντιστασιακή οργάνωση κτλ. Ο οποίος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο πρόσφατο παρελθόν είχε αφήσει εχμές για το ρόλο του θείου του Αλέξη Τσίπρα που είχε σχέσεις με το καθεστώς της περίοδου εκείνης. Μην ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα αυτά τα ζητήματα. Δεν μου λέτε σήμερα το βράδυ να περιμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο ή θεωρείτε ότι αυτό το σοκ που δημιουργήθηκε στην ελληνική κοινωνία από την σκληρή αντιπαράθεση ενδεχομένως να προβληματίσει το πολιτικό προσωπικό και να αλλάξει φρασιολογία. Ποια είναι η αίσθησή σας? Μα να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και αναφέρομαι και ειδικά σε αυτούς τους καθώς πρέπει σε εισαγωγικά σχολιαστές, δημοσιογράφους που χθες ειδικά έτρεξαν να πούνε τι χαμηλό επίπεδο στη Βουλή. Δεν κατάλαβα. Λέει τόσο καιρό που έρχνε λάσπη ατελείωτη, Τσίπρας, Πολάκης, Τσίπρας και λοιποί, δεν υπήρχε χαμηλό επίπεδο. Όταν σήκωσε το γάντι, ακριβώς, Δεν νομίζω ότι και αυτά πέρασαν ασχολίαστα. Νομίζω... Όταν λοιπόν σήκωσε το γάντι, να σας πω κάτι,
επί μήνες ακούγαμε για τη Μαρέβα που κάνει δείχνει. Η υπόθεση, με το πόθεν έσχεσαι. Mm-hmm. Η υπόθεση ελέγχθηκε από πάνω ως κάτω, διεξοδικά, με ό,τι προφανέστε. Και πήγε στο αρχείο. Ακούσατε ένα συγγνώμη. Όχι. Ακούστε, αλλά τότε δεν είχαμε καθώς πρέπει. Ακούστε, τότε δεν είχαμε τον καθοσπρεπισμό που πραγματικά μας έπνιξε χθες τα πρωινά σε κάποια σχόλια. Ακούστε, από κάποιους σχολιαστές τα πρωινά ραδιόφωνα. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, αλλά εγώ θα πω. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι σε κάποια εθναϊκά ραδιόφωνα. Να σας πω. Γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Επειδή λόγω του επαγγέλματος διαβάζω την πλειοψηφία των σχολείων που γίνονται, τις αρθρογραφίες που υπάρχει. Νομίζω ότι η αυστηρή κριτική ήταν αυτή που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το σοκ το ισχυρό ήταν όταν αναφέρθηκε στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας με το ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής, ότι περιφέρεται ως γλάστρα προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να αποκομίσει ωφέλη από τους ανάπηρους. Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρή η κριτική που δέχτηκε. Είναι σκληρότερη από αυτά που είπε ο κ. Πολάκης. Δηλαδή, επειδή αυτή θέλω να είμαι ακριβής, ότι δεν χαρίστηκαν δηλαδή οι σχολιογράφοι και οι αρθρογράφοι. Πιθανότατα να διαβάσαμε άλλους, αλλά ειδικά στα πρωινά. Εγώ τουλάχιστον ενημερώθηκα για τους πρωινούς σχολιαστές. Mm-hmm. Για τους σχολιαστές στις πρωινές εκπομπές του ραδιοφώνου, των αθηναϊκών ραδιοφώνων. Παρόλα αυτά όμως, επειδή και κάποιοι έχουν γραφτεί στο σημερινό τύπο, όπως είδα, σας λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, να κινείται σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε, ούτε ο χαρακτήρας του, mm-hmm. ούτε η ευγένειά του, ούτε η παιδεία του το επιτρέπει. Mm-hmm. Αλλά όμως, όταν χτυπιέσαι και δέχεσαι πειρά κατ' επανάληψη δεν είσαι καθαρή τη θέση σου, και η φωλιά σου λερωμένη, κύριε Τσίπρα, και κύριε Πολάκη, και λοιποί, να είστε έτοιμοι να δεχτείτε, αλλά μην ταράζεστε. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας πω και κάτι, αυτό το δανείζομαι από μια συνάδελφό σας που μου λέει, νομίζω σήμερα το πρωί στον Αντένα. Ναι. Έφερε μερικά πολιτικά σχαστούκια χθες ο κύριος Τσίπρα, προχθές ο κύριος Τσίπρας, και τα χάσε. Και άσε να μονολογεί και να λέει αυτά που έλεγε και στους ελληνικούς και με ένα πολύ, πολύ απαξιωτικό τρόπο και πολύ αυταρχικό τρόπο να απευθύνεται στον κύριο Λοβέρδο, κάτσε κάτω, εγώ μιλάω κτλ. Ναι. Γιατί απλώς δεν ήταν έτοιμος, δεν είχε συνηθίσει ποτέ να του μιλάνε έτσι. Λοιπόν, ξεκάθαρα, πλέον μια και έξω, αυτά τα πούμε. Δεν υπάρχει ασυλία για την αριστερά, για όποια αριστερά τέλος πάντων υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Θα σχολιάζεται, θα κρίνεται και θα αξιολογείται η παρουσία, ο λόγος, η στάση, οι ενέργειες τόσο του κ. Τσίπρα, mm-hmm. όσο και του επόμενου του Υπουργείου, ως Υπουργοί ή ως Πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Όχι ως αριστερός, άρα σημαίνει ότι εντάξει, πας δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν καταλαμβάνεται στη θέση του κ. Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χλειδά τα κότερα, από γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες, μερικές ημέρες, μερικές εβδομάδες μετά από όσα είχα συμβεί στο μάτι, τι θα γινόταν αλήθεια. Mm-hmm. Τι θα γινόταν αλήθεια. Εάν λεγόταν η κουβέντα αυτή που υπόθηκε από τον κύριο Τσίπρα και χαρακτηρίζοντας γλάστρα ένα άνθρωπο μαχητή της ζωής στο Στέλιο τον Κυπουρόπουλο, υποψήφιο βουλευτή μας, τι θα γινόταν αλήθεια. Άρα μην τα βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Είναι πρωθυπουργός και έχει ευθύνη. Είναι υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας και δεν μπορεί να κυκλοφορεί με το τσιγάρο μέσα στο Υπουργείο και να λέει θα σε χώσω κάτω τη γη, τρία μέτρα κάτω από τη γη και διάφορα τέτοια. Και από την άλλη να θίγεται επειδή του το σχολιάσανε και κάνανε μια ένσταση και κάνανε μια πρόταση της υπηρεσίας στο πρόσωπό του. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι κάτι άλλο εκείνος. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε κάτι άλλο. Είμαστε πολιτικοί. Μάλιστα. Κρινόμαστε. Είμαστε στη δημόσια σφαίρα, άρα αυτομάτως και εσείς ως δημοσιογράφοι, αλλά και οι πολίτες πρέπει να μας κρίνουν. Επίσης όρις. Επίσης όρις. Λοιπόν. Τελείωσε αυτή η ασυλία το περί των αριστερών τάχαμ τύπου Τσίπρα και λοιπόν που μπορούν να κάνουν τα πάντα, να λένε τα πάντα. Και την ίδια στιγμή να κινούνται όπως κινούνται. Δηλαδή, κύριε Αργιά, και αν τρέπετε, στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να είναι τον καπιταλισμό, την ίδια στιγμή να απολαμβάνουν τα αγαθά τα οποία προσφέρει μια εφοπλιστική οικογένεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να τάσσονται υπέρ της δημόσιας παιδείας και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά την ίδια ώρα, είτε εκείνοι να έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε δικά τους τα παιδιά να φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, και εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί εφόσον μπορούν. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να μιλούν για φασισμό και για τη Χρυσή Αυγή, αλλά την ίδια ώρα να μπορούν να ψηφίζουν, να θρίζουν τις ψήφους τους σε πολύ κρίσιμες ψηφοφορίες και να ξεχνούν την ολοκλήρωση της δίκης. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ασκούν δίθεν κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι αποτελεί το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά την ίδια ώρα
ας πούμε, στο ευρωψηφοδέλτιό τους, η πλειονότητα αποτελείται από παλιά πολιτικά υλικά, τα οποία προέρχονται από άλλο πολιτικό χώρο. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, αλλά όλοι μπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα για τα λεγόμενα του κυρίου Μπολάκη και να ταυτίζονται με τον κύριο Μπολάκη. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Ίδια μέτρα και σταθμά. Σας ευχαριστώ.